Στρατιωτική βοήθεια έχουν αποστείλει οι Αμερικανοί στην Ουκρανία. Το προηγούμενο Σάββατο έφτασε η πρώτη παρτίδα αμερικανικής βοήθειας με 90 τόνους όπλων και πυρομαχικών, ενώ εχθές έφτασε η δεύτερη παρτίδα βάρους 80 τόνων. Βοήθεια στέλνουν οι χώρες που ήταν κάποτε υπό τον Σοβιετικό ζυγό, όπως η Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, που βλέπουν πως το Σοβιετικό τέρας αναγεννάται. Βοήθεια στέλνουν και οι Βρετανοί και οι Καναδοί. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει στείλει στρατιωτικούς να εκπαιδεύσουν τους Ουκρανούς και να προετοιμάσουν την άμυνα της χώρας. Σήμερα όμως, οι Αμερικανοί έστειλαν και τρίτο φορτίο οπλισμού αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο ανάπτυξης έως και 50.000 Αμερικανών στρατιωτών, από τους οποίους οι 5.000 θα είναι σε χώρες του ΝΑΤΟ όπως η Λιθουανία, Εσθονία και η Λετωνία που συνορεύουν με τη Ρωσία. Παράλληλα, αναμένονται σε χώρες σχετικά γειτονικές όπως η Ελλάδα να καταφτάσουν αεροπλάνα και πλοία των Αμερικανών. Οικονομική βοήθεια 1,2 ευρώ στην Ουκρανία δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη εκταμιεύεται τις επόμενες ημέρες η πρώτη δόση των 600 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν ενέργειες για τη δεύτερη δόση. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικάζει τις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες και απειλές της Ρωσίας προς την Ουκρανία και καλεί τη Μόσχα να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης και να τηρήσει το διεθνές δίκαιο. Εάν βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο και τις πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε την ειδική σήμανση καμπανάκι, επιλέγοντας όλες τις ειδοποιήσεις, ώστε να βλέπετε πρώτοι και πρώτες όλα τα νεότερα βίντεο σχετικά με την εξέλιξη στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ.